τώρα, Ανδρέα, τα έφτιαξε ο Στέφανος με την Κωνσταντίνα. Η μικρή ήταν μαζί του χθες το βράδυ μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Όχι, μου λες, παρακαλώ, τι κάνανε μέχρι τις 5 ώρα το πρωί. Σεξ. Θα σκοτωθούμε, ρε, μην το ξανακάνεις αυτό, σου παρακαλώ. Έχει το αυτοκίνητο από πίσω. Εσύ είσαι που σου γούλεσε το μάτι, κύριε, το βράδυ με την Άνση, Εγώ είμαι βρεγονόπεδο και έτσι κι ανοίξω σώμα στην κόρη μου, θα στα βγάλω τα δόντια ένα-ένα χωρίς ένεση, άκουσες. Ηρέμησε, τίγρη. Δεν θα πω τίποτα. Τώρα μου Στέφανε και τώρα εγώ καλό παιδί ο Στέφανος. Με έναν όρο όμως. Ναι. Έχει και όρο, τι όρο. Μην αρχίσεις τίποτα στραβές. Τι στραβές. Αυτά που κάνετε εσύ γέρι. Τι γέρι ρε, τι γέρι ρε. Εγώ σου φάγα την κόμενα. Και εγώ σου φάγα την κόρη ρε. Ας πιω το αίμα, δεν την γλιτώνεις. Έλα εδώ στην καλιά. Τι πειράζει μωράκι μου. Θα γλιτώσουμε και τα γραμματιάκια. Έχουμε και το κεφάλι μας σύσχομαι αυτό τον πλασκέδι. Σα δεν τρέπεσαι βρε. Ένα γεροντάκι είναι, συνταξιούχος ο άνθρωπος. Γεροντάκι, συνταξιούχος, εργαζόμενος, ο σωστός ο άντρας πρέπει να προσέχει να έχει τα μάτια του ανοιχτά. Μπράβο αγάπη μου, να τα έχεις ανοιχτά εσύ. Λέγε γρήγορα, πού έχεις το βίντεο, λέγε. Φέρες τσόντες καθαρματάκι. Όχι παιδί μου, δελτία καιρού είναι. Πώς γίνεται με τα δελτία καιρού, δεν ξέρω. Όχι, τις πήρα για το σπίτι, για τη γυναίκα μου. Φτιάχνεστε με τα δελτία καιρού. Όχι, παιδί, θα σου εξηγήσω, δεν είναι αυτό άλλο. Να μην με εξηγήσεις τίποτα. Κάνεις προσευχές με τη γυναίκα σου και με μένα δεν θέλεις. Ρενό. Σήκω να μου φτιάξεις πρωινό. Άσε με, μωρέ, που θα σου φτιάξω πρωινό. Τι θέλεις εσύ εδώ. Τι πάτε θέλεις εσύ εδώ. Δεν μου λες. Πλάκα μου κάνεις. Όχι, καθόλου. Γιατί εχθές άλλα μου έλεγες. Μωρό μου. Τι γλυκάς που είσαι και τέτοια. Έλεγα εγώ τέτοιες ιδέες. Δεν έλεγες μόνο. Αλλά ήθελες να κάνουμε και έρωτα όλη τη νύχτα. Εδώ, στο κρεβάτι που κοιμάμαι με το Ρένο. Όχι. Στον καναπέ. Είδες. Τι να δω. Δεν έγινε τελικά εδώ, έγινε στον καναπέ. Καλά, έχει καμιά σημασία. Τεράστια. Και τι μου λες, πώς βρεθήκαμε εδώ. Μετά την πρώτη προσπάθεια, έγιναν άλλες δύο. Δηλαδή τρεις. Και εσύ τα βιάστηκες. Και με ανάγκασες να σε φέρω στο κρεβάτι. Και με αυτή την ευκαιρία άραξες και εσύ δίπλα μου. Τι να κάνω. Να φύγω με στάγρια χαράματα, να σε αφήσω μόνη σου και να ξυπνήσεις και να μην βρεις κανέναν δίπλα σου. Φοβήθηκες μήπως μου λείψεις, ε. Αυτό φοβήθηκα. Και δεν μου λες εραστή. Δεν σου φτάνει μία φορά, έπρεπε να δοκιμάσεις και τις άλλες δύο. Εσένα δεν σου φτάνει, μωρό μου. Εσύ έκανες αντρελή. Εγώ. Εσύ. Δεν θυμάσαι τι μου έλεγες. Όχι. Μετά την πρώτη φορά, με έσφιξε δυνατά στην αγκαλιά σου και μου είπες: τώρα που με άναψες, θέλω να με κάψεις. Και μετά τη σούπα, ξανακάψε με. Όχι, μετά μου είπες να σε σβήσω. Πάλι καλά που φρόντισα να μην ξυπνήσω καμένη. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Είπα κι άλλα. Δεν είπες, έκανες. Στην αρχή. Σταμάτα. Γιατί? Δεν είμαι εγώ αυτή που λες. Έλα μόνο τώρα. Σταμάτα, σταμάτα. Λες να είμαι διχασμένη προσωπικότητα. Αχ, δεν μπορώ να πω τέτοια πράγματα. Απλώς. Ήπιες λίγο παραπάνω, φτιάχτηκες και τα έδωσες όλα. Όλα. Όλα, όλα. Δεν ξέρω τι αποθεματικό έχεις, αλλά έχω την αίσθηση πως έδωσες τα ρέστα σου. Γαμώτο. Γαμώτο. Έχω τύψεις. Γιατί? Γιατί με το Ρένο όλο κάτι μου λείπε. Κοίταξε να δεις, μην έχεις τύψεις. Σε αυτή την περίπτωση είναι και το ποιος δουλεύει τη μηχανή. Έτσι φαίνεται. Και εσύ είσαι καλός μηχανικός, ε. Δεν ξέρω. Εσύ δεν το πεις αυτό. Αλλά κοίταξε το καινούριο. Έχει άλλη χάρη. Άντε. Πήγαινε φτιάξτε ένα καφεδάκι. Να σου πω, Γιαννάκη. Σε αυτό το σπίτι υπάρχουν κάποια όρια. Δηλαδή, τι θες να πεις? Ωραίες οι τρεις προσπάθειες. Ωραία και τα αρέστα που ρίξαμε, αλλά σε αυτό το σπίτι τον καφέ τον φτιάχνει ο άντρας. Μάλιστα. Ο άντρας. Να σου πω, υπάρχει καμιά καφετέρια εδώ κοντά? Στη γωνία. Στη γωνία. Πού πας? Στη γωνία. Να πιω καφέ. Εντάξει, μωρέ, είπαμε ότι υπάρχουν όρια, να τα χαλαρώνουμε καμιά φορά. Δεν μ' αρέσει να πίνω καφέ μόνη μου. Ξέχασα να σου δώσω και φταίει. Μην πειράζει, την άλλη φορά, έλα.
κυρία Νίκη μου έδωσε ένα κεφτέ. Τι λες, παιδί μου. Έβγαλε και τη Λούση Βόλτα, όλα εντάξει. Ας το καλώ, έλα. Ωραία, ωραία. Τρώγει. Πολύ ωραίες κεφτές. Λοιπόν, το βράδυ θα καθυστερήσω λίγο. Θα βγω με ένα φίλο. Το ξέρω. Ναι, ναι, τον Αριστίδη από το Πανεπιστήμιο, ξέρεις. Δεν μου πάει το μυαλό. Δεν είναι αυτός που ήταν την άλλη φορά στο νοσοκομείο? Όχι, παιδί, δεν είναι αυτός. Δεν είναι αυτός και μην ανακατεύεσαι. Και πόσο θα αργήσεις, δηλαδή? Θα αργήσω. Δεν θα αργήσω πολύ, θα αργήσω λίγο. Λίγο, λίγο, λίγο. Πόσο λίγο, όσο πατάει η γάτα, ας πούμε. Κωνσταντίνα, σε παρακαλώ, συγκρατήσου, μιλάς έτσι. Καλά σου λέει, παιδί μου, ο πατέρας σου, δεν είναι τρόπος αυτός να του μιλάς. Μα τι, εγώ κόρη του είμαι. Να μην ξέρω τι ώρα θα γυρίσει ο πατέρας μου το βράδυ, έχω κάποια δικαιώματα. Ναι, αλλά έχεις υποχρεώσεις. Τη βασική σου υποχρέωση να σέβεσαι τους γονείς σου. Μπράβο, Μάκη. Μπράβο. Να μας σέβεσαι. Επιτέλους μίλησες σαν πατέρας, έβαλες τα πράγματα στη θέση τους. Μην ξεράσω. Είπες κάτι? Θα κάνει πολύ ζέστη σήμερα, λέω. Δεν μου λες. Είσαι σίγουρη ότι αυτό το παιδί το έχεις κάνει μαζί μου? Διότι η ομοιότητα δεν είναι απόδειξη. Μάκη, τι είναι αυτά που λες? Εγώ δεν γνώρισα άλλον άντρα στη ζωή μου. Μην ξαναξεράσω. Κωνσταντίνα, συγκρατήσου. Κωνσταντίνα, πριν να φύγεις, να ζητήσεις συγγνώμη από τον πατέρα σου. Ο Στέφανος μου είπε πως αν με ζωρίσεις να του το πω. Έτσι, παιδί μου, σου είπε ο Στέφανος. Ναι. Επιμένεις να σου ζητήσω συγγνώμη? Συγγνώμη, παιδί μου. Δεν θέλω εγώ συγγνώμη. Είπα εγώ το ίδιο πράγμα. Απλά η μητέρα σου ήθελε να μου ζητήσει συγγνώμη, διότι η μητέρα σου δεν ξέρει ότι οι γονείς και τα παιδιά πρέπει να είναι φίλοι. Ναι. Έτσι, γιατί, παιδί, πήγαινε. Το σακάκι μου να πάρω. Το σακάκι σου, παιδί, μικρή, όσοι, έλα. Έλα, έλα, βάλτε, βάλτε, βάλτε. Και προπαντός να μην σε ζορίζομαι, έτσι. Μπράβο. Άντε, άντε, Κωνσταντίνα μου. Άντε. Κατάλαβες, Ρένα μου, διότι με τα παιδιά πρέπει να είμαστε φίλοι. Πάνε αυτές οι εποχές που οι γονείς απαιτούσαν σεβασμό από τα παιδιά. Κατάλαβες, τώρα πρέπει να είμαστε φίλοι, διότι τα παιδιά. Τέτοια τις λες και δεν μπορώ να τις συμμαζέψω μετά. Δεν μου λες, ξέρεις πόσους φίλους άλλαξε φέτος? Πόσους? Έξι. Έξι? Ναι, αμέ. Τους πάει ένα δίμηνο, φαίνεται. Παιδάκι μου, αντί να τις βάλεις τις φωνές, χαίρεσαι από πάνω. Οι στατιστικές λένε ότι μετά από 1,5 μήνα θα απαλλαγούμε από το Στέφανο. Μουρμουράς εκεί. Τίποτα. Ακριβώς αυτό λέω, ότι θα τα ξαναπούμε και μάλιστα εφόλης της ύλης. Στην κοπέλα με τα ωραία μάτια. Καλημέρα. Καλημέρα. Πολύ πρωινός βλέπω σήμερα. Είχα πάει στο Τελωνείο. Έχεις και εσύ τα τρεξίματα σου, καφεράκι. Ναι, ναι. Να σου πω. Ναι. Η δουλειά όμως τι είναι? Υγεία. Υγεία. Μεγάλο πράγμα. Σοφή κουβέντα. Σοφή κουβέντα. Κάποτε που είχα μελαγχολία, σώθηκα από τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή, χωρίς με τη Μόνικα, μια γαλιδούλα που σημάδεψε τη ζωή μου. Διότι μπορεί να υπήρξα μεγάλος εραστής, αλλά με έχουν απορρίψει και εμένα. Αυτό δεν το πιστεύω. Ναι, ναι. Όχι. Διότι κάθε γυναίκα μπορεί να απορρίψει ακόμα και τον πιο μεγάλο άντρα. Ω, πιο... Μεγάλη κουβέντα αυτό που είπε. Σοφή κουβέντα. Σοφή. Διότι κάθε γυναίκα είναι προορισμένη για έναν άντρα. Ναι. Όμως μερικοί εραστές όπως εμείς βγάζουμε τις γυναίκες από τον προορισμό τους. Σοφή κουβέντα. Πειράζει. Πειράζει που είμαστε μοιραίοι για μερικές γυναίκες. Τι θα γίνει, Μάστορα, θα ρίξει για παραγγελία? Μάστορα, να πει τον πατέρα που σε τίποτα καλλιτέχνη. Τη Μόνικα. Την είχα γνωρίσει ένα βροχερό απόγευμα στην Πράγα. Είπες ότι ήταν Γαλλίδα. Ναι, Γαλλίδα. Ήταν ότι γνώρισε στην Πράγα. Την είχαν πιάσει για κατάσκοπο κύριο. Τι θα γίνει, θα πιούμε καφέ σήμερα? Όλοι πίσω τσοκλάνι, με κόβει πάνω στο καλύτερο. Μην αρπάς, έτσι είναι οι νέοι σήμερα, ανάγωγοι. Παρακαλώ. Ναι, εδώ είμαι. Εδώ είμαι, όποτε θέλεις, έλα. Ναι. Πού είχαμε μείνει? Στη Μόνικα. Στη Μόνικα. Στη Μόνικα. Στη Μόνικα, ναι. Η Μόνικα ήταν εμπορικός αντιπρόσωπος. Τη γνώρισε στο Βερολίνο. Είπες ότι ήταν Γαλλίδα και τη γνώρισε στην Πράγα. Το είπες, δεν είπατε. Τι να κάνω. Τόσες γυναίκες έχω και εγώ τις μπερδεύω. Τι να κάνω. Μα. Στερζής. Μάλιστα. Πάμε να μιλήσουμε κάπου πιο ήσυχα, σε παρακαλώ. Λοιπόν... Τώρα γνωριστήκαμε, δεν... Εντάξει. Κύριε Τερζή, μου μίλησε για σας ένας φίλος. Μου είπε ότι είστε ο καλύτερος. Το νούμερο ένα, κύριε.
Ο καλύτερος detective στην πιάτσα. Προσέρμαση έχει μύθια. Ναι. Ακούστε, τι θέλω εγώ τώρα, τι θέλω. Χρειάζομαι, ας πούμε, κάλυψη επί 24 ώρου βάσεως. Μην ανησυχείτε, δεν θα σας αφήσω ακάλυπτο. Ναι, μίλαμε μεγάλη κουβέντα. Το θέμα εδώ είναι η... η αγορά, η οποία... Μάλιστα. Είναι... πεσμένη, όπως ξέρετε. Ναι. Θα το πιω το καφεδάκι, άμα θέλω τίποτα άλλο θα σε φωνάξω, Νίκο μου. Ευχαριστώ. Το θέμα εδώ, κύριε Τερζή. Μάλιστα. Συγγνώμη. Το θέμα είναι η γυναίκα μου. Όχι ότι συμβαίνει τίποτα εξαιρετικό, αλλά θέλω να ξέρω τι γίνεται πίσω από την πλάτη μου. Υποψιάζεστε κάτι? Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Κάτι ασήμαντα πράγματα, αλλά βρε αδερφέ, πώς να το πω, ας πούμε. Θέλω να δέσω το γαϊδαρό μου. Κάλιο γαϊδουρόδανε, παρά γαϊδουρογύρευε. Καλά κάνετε. Ναι. Με τις γυναίκες πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας. Ναι. Ξέρετε πως την πάτησε ένας φίλος μου? Όχι, δεν θέλω να μου πεις τώρα, γιατί με αυτές τις ιστορίες τη διέπαθε ο ένας ο άλλος, αγριεύομαι εγώ. Τότε ναι. Θα σας πω πως την πάτησα εγώ. Όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Και αυτό δεν είναι ιστορία για άλλους. Είναι η δική μου ιστορία. Ακούστε με. Πες την. Ναι. Υποψιαζόμουν ότι τα είχε με έναν κοινό μας φίλο. Για λέγε. Και οι δυο με κοροϊδεύανε. Λέγανε ότι είμαι τρελός, ναι. Ότι όλα ήταν στη φαντασία μου. Καταλαβαίνετε. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Για λέγε, για λέγε. Όλοι οι κοινοί γνωστοί μας λέγανε ότι μου είχε στρίψει. Ώσπου μια μέρα τους έπιασα τσακωτούς. Εκεί θέλω να φτάσουμε. Δηλαδή, πρόσεξε, δεν θέλω να φτάσουμε καθόλου. Λέγε, λέγε, για λέγε. Δεν ξέρετε τι ανακούφιση ένιωσα. Ανακούφιση, έτσι. Ανακούφιση. Τουλάχιστον ήξερα ότι δεν είμαι τρελός. Σωστό. Δηλαδή, ωραία. Πώς όμως την κάνει τσακωτήρα εσύ, άμα αυτή είναι γάτα και παίρνει τα μέτρα της? Ακούστε με. Θα κάνετε αυτό που έκανα εγώ. Τι? Θα πείτε ότι πάτε ταξίδι. Γιατί? Οι παράνομοι, μόλις βρουν ευκαιρία και λίγο λάσκα, δεν την χάνουν. Δεν την χάνουν. Καλώς το. Πολύ αλλαγμένη σε βλέπω. Θα σου ετοιμάσω καφεδάκι, αναψυκτικό, τι θέλεις. Καφεδάκι, είσαι χαρούμενη, μου φαίνεται. Θα σου δείξω ένα καινούριο μοντελάκι που μου φέρανε σήμερα. Θα μου το δείξεις το μοντελάκι, αλλά πρώτα θα μου πεις τι συμβαίνει. Τελικά δεν μπορώ να ξεφύγω από σένα, έτσι. Τώρα με καφεδάκια και με μοντελάκια περιμένεις να ξεφύγεις. Πες μου, παιδί μου, τι έγινε. Ξαναγύρισε ο Ρένος. Ποιος? Ο Ρένος. Πάει αυτό, σβίστον. Σβίστον. Τον έσβησε. Όχι εγώ, ο άλλος. Αλίκη, δεν θα το πιστέψεις. Είμαι ερωτευμένη. Ναι, μην κοιτάζεις έτσι. Είμαι ερωτευμένη. Στην αρχή είπα μπα, δεν είναι δυνατόν. Πώς αγοράζεις ένα καινούριο φόρεμα και αισθάνεσαι ανεβασμένη? Κάτι τέτοιο έλεγα ότι είναι. Αλλά όταν άρχισαν τα ζωρίλικια με τους καφέδες και τα πρωινά και εγώ έτρεχα να ετοιμάσω το καφεδάκι, να λείψω βουτυράκι στο ψωμί και τότε κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Να σκεφτείς ότι μέχρι σήμερα ποτέ δεν είχα φτιάξει πρωινό στο Ρένο. Πάντα εκείνος το φτιάχνω. Και αυτό τον έφαγε κιόλας. Όχι αυτό. Αυτός είναι πραγματικός εραστής, Αλίκη μου. Πώς τον λένε? Εξαρτάται από την περίσταση. Έχεις τρελαθεί τελείως. Πότε είναι Γιάννης, πότε είναι Γιαννάκης, πότε είναι Γιάνναρο. Γιάνναρο! Μη γελάς, τον έχω πατήσει με το μικρό και τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Κάθε νύχτα μαζί του είναι μια δοκιμασία. Έλα, παιδί μου, τώρα, τι σου κάνει? Εάν σου πω ότι αρχίζει να με φυλάει από τα νύχια των ποδιών μου και αυτό κρατάει μισή ώρα. Τι εννοείς τώρα? Σου φυλάει τα δάχτυλα των ποδιών μισή ώρα? Και βάλε. Ξεκινάει από το μικρό μου δαχτυλάκι, του έχει αδυναμία, βλέπεις. Μετά πάει στον Αστράγαλο. Εκεί επιμένει. Σε έχουν φυλήσει ποτέ στον Αστράγαλο? Εμένα? Πού να θυμάμαι. Μπορεί, ο Ανδρέας. Παλιά. Καλά, είναι η Ίδωνη. Αφού μου πιάνει κάτι και του λέω προχώρα, παιδί μου, προχώρα, προχώρα. Και προχωράει? Και όχι. Πω, το παλιόπαιδο. Μετά ανεβαίνει απότομα στο γόνατο. Τι, τις γάμπες της περνάει ντούκου? Έλα, Α, παπά, δεν μου φέρεις εκείνο τον καφέ να συνέλθω γιατί ταράχτηκα λίγο. Κι εγώ όταν μιλάω για τον Τζόνι μου ξεχνιέμαι.
Ναι, εδώ είμαι. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνω, φεύγω. Για πάντα? Όχι, για δύο μέρες. Πες το θρεπουλάκι μου και με τρόμαξες. Απογοητεύτηκες, ε? Είχες στην ελπίδα ότι θα λείψω παραπάνω, κανένα μήνα, ας πούμε. Όχι. Πόσο, ένα χρόνο? Όχι. Πόσο, έναν αιώνα? Κάπου ενδιάμεσα. Ωραία, θα γυρίσω σε 52 χρόνια να δω, θα είσαι ευχαριστημένη. Λοιπόν, να σου πω, μου κάνεις μια χάρη μια και πρόκειται να λείψεις τόσο πολύ. Τι θες? Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου φιλήσεις για μισή ώρα τον Αστράγαλο. Τι είναι αυτό τώρα, το διάβασες κάπου αυτό? Όχι. Τότε πώς σου ήρθε? Έλα, μωρέ, Αντρέα, τώρα πες ότι ξύπνησα σήμερα το πρωί με τη φαντασίωση ότι ένας άντρας μου φιλεί για τον Αστράγαλο. Για μισή ώρα. Καλά που το χρόνο μέτρησες, που το ξέρεις. Αμάν τώρα, κοίτα που κολλάς. Είχα την αίσθηση ότι κράταγε πολύ, έλα. Λοιπόν, άκου να δεις, εγώ θα λείψω για δύο μέρες μόνο. Εντάξει. Ό,τι είναι να κάνεις λοιπόν, κοίτα να προλάβεις να το κάνεις μέσα σε αυτές τις δύο μέρες. Γιατί μετά θα γυρίσω και δεν προβλέπεται να λείψω για πολύ. Φεύγω για πρώτη φορά χωρίς φιλία από χαιρετισμού. Τιγρή, αυτός ο τύπος με κοιτάζει συνέχεια. Είμαι εκεί, μήπως χρειαστούμε κάτι. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να φάω. Εσύ μπορείς να φας να μας κοιτάζω συνέχεια. Η δουλειά του είναι. Δεν γίνεται. Ή θα φύγει αυτός ή εγώ θα μείνω νηστική. Τι να κάνω? Άσε, τα κάνω εγώ. Ψτ. Φίλε, να σου πω λιγάκι. Παρακαλώ. Δεν μου λες, γουστάρεις ένα καλό μπουρμπουάρ? Μάλιστα. Είδες, Μάκη μου, ο άνθρωπος γουστάρει ένα καλό μπουρμπουάρ. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Επειδή έχω ένα μικρό προβληματάκι με το φαγητό, δεν γουστάρω να με κοιτάζουν. Μπορείς να εξαφανιστείς μέχρι να τελειώσω? Μάλιστα. Αμέσως. Είδες, Τίγρη μου, πώς τακτοποιούνται τα πράγματα? Ναι. Τι έγινε, κομπλαρές? Δεν θέλω να γίνομαι στόχος, κατάλαβες. Εγώ τρελαίνομαι. Γουστάρεις να ξεκουμπώσω το φόρεμά μου, να μείνω με το σουτιέ, να μας προσέξουν όλοι? Νάνση, σε παρακαλώ, τι κάνεις εκεί, Νάνση? Γιατί γελάς, παιδί μου? Πίστεψες πως θα το κάνω? Ξέρω εγώ. Μαζί σου ποτέ. Η τρέλα χρειάζεται και την κατάλληλη παρέα. Κι εγώ δεν είμαι. Είσαι? Εγώ είμαι ο ορισμός του λογικού οικογενειάρχη. Μαζί μου όμως την πάτησες λίγο, έτσι δεν είναι? Λίγο. Πολύ. 21 χρόνια δεν πήγαμε άλλη γυναίκα και τώρα... Περίμενες να μεγαλώσω? Ξέρω εγώ μάλλον. Και δεν μου λες. Τι λες, το πράγμα θα τσουλήσει τώρα? Το θέμα δεν είναι να τσουλήσει. Το θέμα είναι που θα σταματήσει. Γιατί εγώ δεν έχω μάθει και στις κατηφοριές. Εγώ ήμουν πάντα στον ίσο δρόμο. Περνάς καλά μαζί μου? Πολύ, πολύ καλά. Πολύ καλά και φοβάμαι αν το αντέξω. Γιατί δεν έχω συνηθίσει και σε αυτό, κατάλαβες. Μη σκέφτεσαι τι θα γίνει μετά. Τι να σκεφτώ? Τίποτα. Πλήρωσε και πάμε να χορέψουμε. Ναι. Έφυγε αυτός. Mr. Jones, put a wiggle in your stride. Loosen up. I believe he'll be alright. Changing clothes. Σε παρακαλώ, μην μας παρακολουθούν, μας βλέπουν. Έλα, μωρό μου, κανένας δεν νοιάζεται. Πώς, αυτό είναι ερωτευμένοι. Θες κάτι? Τι να ξέρω. Είμαι ερωτευμένη μαζί σου. Ναι. Δεν άκουσες τη σούπα? Πώς άκουσα, αλήθεια. Αχ! Πες λοιπόν και εσύ κάτι, ρε γαμότο, ότι δεν με ξενερώνεις. Τι ξενερώνω, μου φάγεις το μύχι. Κοίτα να δεις πως άλλαξαν τα πράγματα. Να το παίζεις εσύ cool και εγώ να την πάθω μαζί σου. Όχι, δεν παίζω απολύτως τίποτα, απλώς έχω μια δεξιότητα με τα ερωτικά, ξέρεις. Ας τα αυτά, βρε Τίγρη. Μήπως βρήκες καμιά μικρούλα και εμένα τώρα με έχεις το φτύσιμο, ε? Α, σε παρακαλώ, τι φτύσιμο και φτύσιμο, στο κόφτε αυτό το στυλ. Έλα, έλα τώρα, για πες μου. Πού τη γνώρισες? Ήρθε να της φτιάξεις το δοντάκι και την έψησες? Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα, βρε.
Συμβαίνει, συμβαίνει, είμαι σίγουρη. Και αν δεν είναι πελάτησά σου, είναι η γραμματέα σου. Αυτή είναι. Είμαι σίγουρη πως αυτή είναι. Γιατί συνέχεια μου την μπαίνει. Έλα τώρα, τίγρη μου. Πες μου. Πες μου την αλήθεια, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Την είχες πριν από μένα, έτσι δεν είναι? Αν το παραδεχτώ, θα ηρεμήσεις. Ναι. Ωραία, λοιπόν, έχω φιλενάδα την γραμματέα μου. Άμα το παραδέχεσαι! Όχι, παιδί μου, δεν είπες ότι θα ηρεμήσεις. Νάνση, έλα εδώ. Μη μ' αγγίσεις! Φοβάσαι πως γίνεις θέαμα. Αυτό πρέπει να το σκεφτείς στην αρχή. Εγώ είμαι τρελή, δεν το είχα πει. Τι κοιτάτε, παλικάρια μου? Θέλετε να μάθετε γιατί τσακώνομαι τον κύριο? Λοιπόν, θα σας πω. Ο κύριος από εδώ είναι παντρεμένος, τα έχει μαζί μου και μόλις μου ξεφούρνησε ότι τα έχει και με τη γραμματέα του. Μπράβο, μεγάλε, δυνατός, έσκησες. Σε παίρνει και για καμία τέταρτη. Ορίστε. Σε παίρνει και για καμία τέταρτη. Οδοντίατρος είμαι εγώ, δεν με... Ω Θεέ μου, τι έπαθα σήμερα. Νάνση! Νάνση! Γιατί τα κάνεις όλα αυτά, ε? Μερικές φορές δεν σε καταλαβαίνω. Κρίμα. Μα αλήθεια πιστεύεις ότι έχω σχέση με τη γραμματέα μου? Όχι, βέβαια. Ε, τότε γιατί έγινε όλη αυτή η φασαρία? Γιατί γουστάρω να με έχεις στη ζήλια και στην καψούρα. Μα. Θέλω αγωνία για να την βρω, βρε παιδί μου. Τόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Πες μου ότι είδες μια. Πες μου ότι τη γουστάρεις. Πες μου ότι τη θέλεις. Τέτοια θέλω. Με τη γυναίκα σου δεν κάνετε τέτοια? Όχι. Τι κάνετε? Τίποτα. Και πώς τη βγάζετε? Δεν τη βγάζουμε. Τώρα. Τι έπαθες τώρα? Τα υπόλοιπα σπίτι με τη γυναίκα σου. Θα σε πάρω αύριο να μου πεις τι έγινε. Νάνση. Νάνση. Πολύ μου άρεσε. Δηλαδή δεν το ακούω. What do you want, Kern? You sold her my file. Didn't you? Who are you talking about? Catherine Tremella. How much did she pay? Hey, Kern! Come on! Stop it! How much? Hey! Back off! Back off! Hey. Nice and easy. Nice and easy. You fucked yourself, Shooter. You hear me? You are out! Easy. Cool. Take it easy. You are out! You're out! Okay. Rena! Save it, save it. Τι θέλεις? Αύριο λένε ότι θα κάνει ζέστη. Το ξέρω, το άκουσα στο δελτίο καιρού. Α. You like watching me do it, don't you? Could I have a cigarette too, please? See, I told you you'd start smoking again. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κωνσταντίνα γύρισε. Ναι, ήρθε, κοιμάται. So how much you pay Nielsen for my file? Isn't he the policeman that you shot, Shooter? If I ask you not to call me Shooter. Τι βλέπεις εκεί? How about if I call you Nicky? Μια αμερικάνικη ταινία είναι. Wife, you saw it. Τελειώνει τώρα. Yeah, I know. I like it. Τι έγινε, τίποτα φοβερό σήμερα? Τα ίδια. My friends call me Kathy. Εσύ? I guess guys used to call you. Bitch, mostly. Φοβερό. You meant it affectionately. Όχι. Οπ. Τέλος. Τι κάνεις εδώ? Το αντικείμενο της παρακολούθησης μπήκε σε αυτό το σπίτι. Πόση ώρα? 32 λεπτά. Αμα, 32 λεπτά το αντικείμενο μπορεί να έχει βάλει τα μάτια του τώρα, εσύ. Δυστυχώς δεν μπορώ να μπω στο σπίτι. Είναι παράνομο. Και αυτό που κάνει το αντικείμενο τι είναι, νόμιμο είναι? Σε αυτή τη δουλειά
Έχω μάθει να μην λέω τίποτα αν δεν δω πρώτα με τα ίδια μου τα μάτια. Ναι, άμα ήταν να δεις με τα δικά μου τα μάτια, θα σου την έσκαγα την επιταγή. Πάμε, ρε. Εδώ. Ναι, εδώ. Όχι, μάλλον. Σας προειδοποιώ ότι αυτό που πάτε είναι να κάνετε... Είναι παράνομο, το ξέρω. Τι θες να κάνω, το νόμιμο, ρε. Θα χτυπήσω την πόρτα να πω, με συγχωρείτε, μήπως βολεύετε τη σύζυγό μου. Θα μου απαντήσει. Πες ότι μου απαντάει αυτή, νομίζει θα τον αφήσει, ξέρεις τι είναι αυτή. Βοήθαμε να είναι εγώ. Πώς να σε βοηθήσω, είναι ψηλά, ρε. Δεν κάνε τα χέρια σου στο στρατό, ήμουν να συντιστήσω. Ρε, και εγώ διαβιβαστής, αλλά εδώ. Κάνε, διαβίβασέ με. Κάτσε, ρε, παιδί μου. 32 λεπτά την άφησε μέσα. Ένα, δύο. Όπα. Ελά. Περίμενε τώρα. Περίμενε. Αμά. Απ. Να τη βλέπω, τη βλέπω. Α. Τι βλέπω, είναι μπροστά σε ένα πίνακα και κάτι λένε, ρε, εσύ. Άρα, ο εραστής μπορεί να είναι ζωγράφος. Και τι καλό είναι αυτό ή κακό για μας. Ποτέ δεν ξέρεις με τους καλλιτέχνες. Άλλοι είναι της θεωρίας και άλλοι είναι της εφαρμογής. Ελπίζω αυτός να είναι της θεωρίας, γιατί άμα αρχίσει τις εφαρμογές, καήκαμε. Δεν βλέπω, ρε. Δώσε μία, έλα, δώσε. Για... τι... Κάτι βλέπω, αλλά δεν βλέπω κιόλας. Τι να γίνει, περίμενε. Για κάτσε, ρε. Ναι. Γεια σου, Αλίκη. Τι κάνει ο Ανδρέας? Δεν τα μάθες. Τσακίστηκε. Το ξέρω. Κάτι μου είπε η Ρένα. Πώς το έπαθε? Έπεσε από μια μάντρα. Από μάντρα? Τι ήθελε εκεί πάνω? Τι ήθελε, μωρέ, πάνω στη μάντρα? Με παρακολουθούσε, αυτό ήθελε. Μέχρι και detective έβαλε. Καλά, δεν το πιστεύω. Μέχρι εκεί έφτασε η τρέλα του. Μέχρι εκεί έφτασε η τρέλα του. Και να πεις ότι έχω κάνει τίποτα η γυναίκα. Μα να σε πιστεί σαν την Πινελόπη δηλαδή και να τραβάς τέτοια ζήλια, αυτό παραπάει. Μήπως πρέπει να αρχίσω να τον κερατώνω τελικά? Όχι! Τι ήταν αυτό? Κάποιος μπήκε στη γραμμή. Αυτός θα είναι. Ανδρέα! Λεωνίδας, το πάει σε ψυχίατρο. Αχ, περάστε, γιατρέ μου, περάστε. Δηλαδή, καθίστε. Να σας προσφέρω κάτι. Ένα αναψυκτικό. Μισό λεπτό. Ορίστε, γιατρέ. Δική σας επιλογή είναι αυτός ο πίνακας? Α, όχι, του συζύγου μου. Αχα. Περίεργη τεχνική. Α, έχει να κάνει με την πάθηση του άντρα μου? Όλα έχουν να κάνουν, κυρία, με την πάθηση του άντρα σας. Όλα, γιατί όπως ξέρετε, κυρία μου, η ψυχή του ανθρώπου... Είναι μια άβυσος, το ξέρω. Δεν ήθελα να πω αυτό, κυρία μου. Καλά, γιατρέ, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Για πείτε μου, του μιλήσατε καθόλου για την επίσκεψή μου? Ναι. Δηλαδή... Όχι ακόμα. Σας είπα, νομίζω, κυρία μου, ότι αν δεν θέλει ο ίδιος να βοηθήσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να τον βοηθήσει κανένα. Ναι, αυτό το συγκεκριμένο του το είπα. Και τι σας είπε? Θα προτιμούσα να μην σας πω καλύτερα, γιατρέ. Με φέρετε σε δύσκολη θέση. Σας έρουσε. Να μην πούμε, λέω, καλύτερα σε λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες, κυρία μου, φωτίζουν καλύτερα τις πτυχές προσωπικότητας. Λοιπόν, πείτε μου τι σας είπε. Επειδή επιμένετε, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, όταν του είπα ότι πρέπει να το δει ψυχίατρος, μου είπε ότι οι περισσότεροι είστε για τα σίδερα και δεν μπορείτε να βοηθήσετε το τον ίδιο σας τον εαυτό. Αχα. Και τι άλλο σας είπε? Είπε κάτι και για τη μητέρα σας. Για τη μανούλα μου. Με ποιο δικαίωμα μίλησε αυτός για τη μανούλα μου? Καλά, γιατρέ μου, ηρεμήστε, μην κάνετε έτσι. Και για τη δικιά μου τη μανούλα τα ίδια λέει, αλλά εγώ δεν παρεξηγούμε. Τι να μην κάνω έτσι, κυρία μου, τι να μην κάνω έτσι. Εγώ έκανα 5 χρόνια ψυχανάλυση για να ξεπεράσω τη μανούλα μου και θα έρθει τώρα αυτός ο ηλίδιος να μου την ευρίζει. Και μη μου βρίζετε τώρα και τον άντρα σας, παρακαλώ, άρρωστο άνθρωπο. Με συγχωρείτε. Εμένα με συγχωρείτε. Ναι. Αλίκη μου! Ναι, αγάπη μου, ναι! Αμέσως! Αφήστε. Το πάω εγώ το νερό. Με συνηθίσει έτσι λίγο, το φέρω με τρόπο. Περιμένετε. Χαλαρά. Αλίκη, αφιδατώνομαι, ρε πουλάκι μου. Αλίκη. Τι είσαι εσύ, ρε φίλε, ποιος είσαι? Α? Λέω, εσύ τι είσαι, νοσοκόμος είσαι? Κάτι τέτοιο. Ωραία. Άκου λοιπόν, φίλε μου, νοσοκόμε. Ναι. Την πατήσαμε. Πολύ άσχημα. Διότι εγώ μεν ξέρω πάρα πολύ καλή ισορροπία, φταίει άρα ο μηχανικός. Την είχε φτιάξει στραβή. Δεν μπορούσα να υπολογίσω. Κρέμω τσακίστηκα, κατάλαβες. Φταίει βέβαια το ότι είμαι και αγύμναστος. Αλλά μόλις τώρα έβαλα μυαλό. Μόλις τελειώσω με το γύψο, θα πάω να κάνω γυμναστική εντατική. Γυμναστική, λέω. Mm.
Σας αρέσει η παρέα μου? Τι να μ' αρέσει? Η παρέα μου. Γιατί γελάτε? Να σου πω, ρε φίλε, πού την πας τέτοια τώρα, γιατί... Κοίταξε, να σου πω κάτι, μισό λεπτό, και εμένα κοίτα, εμένα κοίτα. Να σου το πω έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε μια εξ αρχής. Εμένα μ' αρέσουν πάρα πολύ οι γυναίκες. Και γιατί το λέτε με τόση έμφαση? Το λέω με έμφαση για να το ξεκαθαρίσουμε μια εξ αρχής, γιατί εμένα μ' αρέσουν πολύ οι γυναίκες. Ναι, αλλά όταν το λέτε με τόση έμφαση σημαίνει ότι έχετε ένα φόβο και μια αμφιβολία. Αμφιβάλλετε για αυτό που θέλετε? Τι κάνω, λέει? Λέω να αμφιβάλλετε για την επιθυμία σας στις γυναίκες. Πού την πας, ρε φίλε, τώρα να βγούμε ομοιοπαθείς, ας πούμε? Μιλήστε μου λίγο για τη γυναίκα σας. Γιατί? Μίλα μου εσύ για τη δικιά σου. Α, εγώ δεν είμαι παντρεμένος. Τα βλέπεις, φαίνεται. Τη ζηλεύετε πολύ? Ρε, πάει να κουρέψω, ρε, που θα σου πω αν ζηλεύω τη γυναίκα. Αλίκη μου! Έλα! Φρόνημα με το πόδι, έτσι. Μη, Αλίκη μου! Ναι! Ρε, Αλίκη, τι μου τον έφερες αυτόν εδώ, σε παρακαλώ? Για να σε βοηθήσει, αγάπη μου. Τι να με βοηθήσει, άλλα 5 λεπτά να μην θα ντυθεί η φούλα, θα ξαπλώσει δίπλα μου αυτό. Α, έχετε τέτοιες φαντασιώσεις? Τι έχω, λέει? Τι έχω, ρε. Τον ακούς τι λέει? Πάρτιν, σε παρακαλώ, αυτήν από εδώ να ησυχάσουμε. Πάρτιν. Πάρτιν. Είπες Πάρτιν. Είπα Πάρτιν. Πάρτιν, άρα μου μιλάς σαν να είμαι γυναίκα. Γιατί μου μιλάς σαν να είμαι γυναίκα? Γιατί, ρε, προσβλήθηκες, δεν σε βλέπω πιο πολύ θυγμένο. Έτσι, μια χαρά ψύχρεμος είσαι. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα. Τι εννοείς τελειώσαμε σήμερα, θα ξανάρθουμε και αύριο? Όχι, αύριο δεν μπορώ, έχω μια δουλειά, αλλά μεθαύριο την ίδια ώρα θα έρθω πάλι. Ρε φίλε, είσαι σίγουρος ότι σε νοσοκόμος εσύ? Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν ζηλεύετε τη γυναίκα σας επειδή πιθανόν είχε κάποιον εραστή, αλλά επειδή θα θέλατε πάρα πολύ να είστε στη θέση της. Τι ήθελα να είμαι? Θα θέλατε να είστε στη θέση της, γιατί θα θέλατε να είστε γυναίκα, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Έλα εδώ, ρε μπακλαμά! Έλα εδώ, ρε! Έλα εδώ, σπάς το κεφάλι! Με βρίσκεις με το γύψο, ρε! Και με προσβάλλεις, τον ακούς τι είπε! Αντρέα! Ρε, εγώ είμαι ο ακάλυπτος, ο Αντρέας, ρε! Άμα δεν ήταν εδώ η γυναίκα, θα σου έλεγα που να πάω ρωτήσει για μένα. Θα ησυχάσεις, σε παρακαλώ! Σας παρακαλώ, κύριε, μη συγχύζεστε. Αυτό είναι μια τυπική αντίδραση στην περίπτωση που σας το είπα. Είναι επειδή ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει το πόσο γυναίκα είναι, καταλάβατε. Μόλις το συνειδητοποιήσει, τότε θα το παραδεχτεί και όλα θα ηρεμήσουν. Ρε, μην τον ακούω, Αλίκη μου, φτούσου, ρε. Ρε, Αλίκη, όταν ήμουν μόνος μαζί του, μου την έπεσε, μου γαργάλαγε το πόδι, έκανε κάτι γλυκανάλατα, μου έλεγε, Θεέ, σ' αρέσει παρέα μου. Φτούσου, ρε. Αντρέα, σε παρακαλώ πολύ, αγάπη μου, ο κύριος είναι γιατρός. Τι γιατρός? Ψυχίατρος. Χίλια συγγνώμη, δεν θα συνοδεύσω έξω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άμα αυτός είναι γιατρός, εγώ είμαι ακροβάτης. Μη με κοιτάς, ρε, Αλίκη. Έλα εδώ, Αλίκη μου, το πόδι μου. Κοιτάξτε, κυρία μου. Ναι. Η κατάσταση του συζύγου σας δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Θα αρχίσουμε τη θεραπεία μόλις φτάσουμε στο στάδιο της αποδοχής, χωρίς να ξέρουμε βέβαια τα αποτελέσματα. Δηλαδή? Δηλαδή, σε μερικούς, πώς να σου το πω τώρα, τους αρέσει να αποδεχτούν το ρόλο της γυναίκας. Αχ, γιατρέ μου, θα πεθάνω. Αν δω τον Αντρέα μου φούστα μπλούζα, δεν θα τα αντέξω. Πρέπει να είστε ψύχρεμοι, κυρία μου. Στη ζωή τίποτα δεν είναι απίθανο. Όλα πρέπει να τα δεχόμαστε. Όλα, όλα. Μα αυτό έκανε σαν τρελός για τις γυναίκες. Τυπική αντίδραση, κυρία μου. Ήθελε να αποδείξει τον εαυτό του και στους άλλους, προσέχετε, ότι είναι άντρας που δεν, δηλαδή, αλλά. Αχ. Αν είναι να χάσω έτσι τον άντρα μου, δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία με αυτό θα κάνετε ψυχραιμία. Διότι. Όλα είναι υπό έλεγχο. Ναι. Υπό έλεγχο, γιατρέ. Γιατρέ, υπό έλεγχο, ε. Χαλαρά. Ναι. Θα τα πούμε μεθαύριο. Ωραίο τάτι. Χαλαρά. Τι χαλαρά? Έλα, βρε, Αλίκη, πουλάκι μου, έφυγε αυτός. Ναι, έφυγε. Με κοιτάζεις τώρα, τι με κοιτάζεις? Τίποτα, μωρέ. Να. Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω, αλλά φοβάμαι μην το πάρεις στραβά. Όχι, να μου κάνεις όσες ερωτήσεις θέλεις. Αλλά αν πρόκειται να συνεχίσεις την ιστορία αυτή του τρελογιατρού, θα σφαχτούμε, στο λέω, έτσι. Εντάξει, τότε δεν ρωτάω τίποτα. Να μην ρωτήσεις. Δεν ρωτάω. Να μην ρωτήσεις. Ορίστε, ρώτα, εδώ είμαι. Ρώτα. Ό,τι θες, ρώτα. Ρώτα. Σίγουρα. Ναι. Αντρέα μου. Μωρέ. Αγαπούλα μου, όταν ήσουν μικρούλης. Ναι. Μικρούλης. Δηλαδή 5 χρονών. Ναι. Ναι. Ρε αγάπη μου, έπαιζες καθόλου με κούκλες? Θα το σφάξω το μπούστι. Φέρ' τον εδώ, πρόλαβε τον από τον δρόμο. Φέρ' τον να το σκίσω με τα χέρια μου. Μη συγχύζεσαι, αγάπη μου. Πολλές μανούλες κάνουν αυτό το λάθος. Δίνουν στα αγοράκια τους κούκλες να παίζουν και τους κάνουν κακό τελικά. Ρε Αλίκη μου, σύνελθε, βρε πουλάκι μου. Εγώ είμαι ο Αντρέας. Ο ακάλυπτος, ο αντρούλης σου είμαι.
Τι να σου λέω τώρα, δεν ξέρεις, έχουν αναστενάξει κρεβάτια και κρεβάτια. Μα αυτό ακριβώς λέει και ο γιατρός, αγάπη μου. Τι λέει! Ότι ό,τι κάνεις, το κάνεις για να αποδείξεις τον εαυτό σου ότι είσαι άντρας. Αλήκη, πουλάκι μου, το κάνω γιατί μ' αρέσει. Έτσι νομίζεις, γλυκέ μου. Να σου πω, κόλπο είναι αυτό τώρα, έτσι. Κόλπο για να αρχίσω να λέω ονόματα, έτσι. Σε πληροφορώ καθόλου, δεν με ενδιαφέρουν πια τα ονόματα. Από την ώρα που έμαθα ότι είσαι άρρωστος, σε συγχώρεσα για όλα. Τι θα πει με συγχώρεσαι, να μην με συγχώρεσαι, να μου κάνεις κοινή ζηλοτυπίας. Σου λέει ο άντρας, σου λέει ότι σε κεράτος είναι με 5 γυναίκες. Να το! Βλέπεις, να το! Θέλεις να σε ζηλέψω για να νιώσεις άντρας. Αυτή η κοινωνία καταστρέφεται. Το βλέπω τώρα, το βλέπω καθαρά. Πάμε κατά διαόλου, πάμε. Παντρεμένη γυναίκα είσαι εσύ. Σου λέει ο άντρας ότι σε κερατώνει και εσύ του λες αλλαντάλλον. Περίμενε, να σε πάρω σιγά σιγά. Θα σου πω για τη Μίρκα, το πειράγχα που λέμε. Με αυτήν εγώ συναντιόμαστε σε ένα ξενοδοχείο. Ανδρεά, αν συνεχίσεις έτσι θα φύγω. Όσο αρνείσαι να συμβιβαστείς με την πραγματικότητα, δεν πρόκειται να γίνεις καλά. Σκασίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλη. Μπράβο, αγάπη μου. Τώρα είσαι στο σωστό δρόμο. Συνέχισε. Αλίκη! Θα με τρελάνουν. Όχι. Όχι, δεν θα σε τρελάνουν, ακάλυπτε, πρόσεξε. Κόλπο είναι αυτό τώρα. Κάτι έχει σκεφτεί αυτή με τον τρολογιατρό για να με εκθέσουν. Ρε, είπε τίποτα ο πατέρας σου για μένα. Ευχαριστώ. Όχι, μωρέ. Αυτός τι να πει, ψόφιος είναι. Α, μην το λες αυτό. Εγώ τον βλέπω λιγάκι ζωηρούλη. Τον πατέρα μου. Αυτός από την πολλή δουλειά κοντεύει να ξεχάσει και πώς το λένε, ρε Στέφανε. Ρε, μην είσαι τόσο σίγουρη. Οι παντρεμένοι είναι ύπουλοι. Το παίζουν ψόφιοι κοργοί και χτυπάνε εκεί που δεν τους περιμένεις. Πού το πας, ρε Στέφανη, για να σε καταλάβω δηλαδή. Ρε, δεν το πάω πουθενά. Απλά σου λέω να είσαι λίγο στην τζίλια. Φίλησε, με έρχεται η Ντίβα. Γιατί θες να με κάνεις μόστρα. Μου στάνε στο σπάσο, παιδί μου. Μπαμπά. Καλά, από πότε ο Στέφανος άρχισε να πηγαίνει και με κορίτσια. Γιατί ρε, μέχρι τώρα με τι πήγαινα. Άσε, ρε Στέφανε. Άσε. Δεν χρειάζεται να το μάθει και το κοριτσάκι και να ξενερώσει. Δεν κάνει. Θα την πνίξω αυτή. Τι με κοιτάς έτσι, ρε. Για να σε σπάσει, το είπε. Εμένα αυτή μου κάθισε στο στομάχι πάντως. Άσε, να σε φτιάξω εγώ. Δεν το πιστεύω και δεν είναι κανείς εδώ. Ναι. Έλα, παράτα τα ό,τι κάνεις και έλα εδώ γρήγορα. Δεν πρόκειται να παρατήσω τίποτα. Έτσι, φεύγω από το σπίτι μου γιατί έχω ιατρείο. Και εγώ έχω τα νεύρα μου. Και επειδή έχεις νεύρα εσύ, δηλαδή πρέπει να εγκαταλείψω τους πελάτες μου. Ωραία ρε εσύ, κάτσε εκεί εντάξει, θα πάρω τη Ρένα να έρθει. Και όπως θα της διηγούμε εδώ τον πόνο μου και το πρόβλημα της ζωής μου και τα νεύρα μου, θα μου ξεφύγει και τίποτα για τη χορευτρία όλα να σου πω εγώ. Ξέρεις που μου ξεφεύγουν εμένα, ε. Όχι, δεν θα το κάνεις αυτό, έτσι. Θα το κάνω. Πάμε στοίχημα ένα 10.000, είσαι. Όχι, όχι, δεν πάω, γιατί εσύ μπορείς να με πουλήσεις και για λιγότερα. Έτσι, λοιπόν, γι' αυτό θα έρθω. Ηρέμησε. Ηρέμησε, θα έρθω. Θα έρθω που να σε φέρουνε, θα έρθω. Δεν το πιστεύω με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει. Θα τον εκτελέσω κάποια ώρα. Ναι, Βίκυ. Βίκυ, σε παρακαλώ, πες την πρώτη πελάτησα την Αντωνίου, ε. Πες της ότι θα καθυστερήσω 20 λεφτά. Μου είχε ένα έκτακτο περιστατικό εδώ με έναν κύριο, εντάξει. Έλα, γεια. Γεια σου, Αλίκη μου. Καλώς τον. Τι με κουβάλεις αυτός ο τρελός. Τέλος πάντων, τι έχει, πώς είναι. Γκρινιάζει, μωρέ, δεν το ξέρεις. Ναι, εγκατέλειψα άρον-άρον το ιατρείο. Κατάλαβες, ακύρωσα όλα τα ραντεβού. Πω, με συγχωρείς, βρεμάκι μου. Να σου προσφέρω κάτι. Ναι, ηρεμιστικά, γιατί θα πάω μέσα και θα το σκοτώσω. Τι να πω κι εγώ, στο τέλος θα με στείλει στο ψυχιατρείο ο άνθρωπος. Υπομονή, Αλίκη μου. Υπομονή, παιδί μου. Υπομονή. Κάνω και τίποτα άλλο. Άντε πήγαινε να τον δεις, γιατί άκουσε που ήρθες και θα νομίζω ότι συνωμοτούμε κιόλας που μιλάμε. Τον έπιασε κι αυτό. Όλα τον έχουν πιάσει, μάκι μου. Όλα. Μόνο η ασφάλεια δεν τον έπιασε ακόμα. Τέλος πάντων. Κοίταξε, αν ακούσει φωνές, έλα μέσα γιατί θα τον έχω πνίξει. Κάρτε το να το δαγκώσω. Πού είσαι, ρε. Μάκη, πολύτιμε φίλο μου, καλώς ήρθες. Κλείς την πόρτα. Γιατί να την κλείσω, δεν έκανε σπίτι. Κλείς την πόρτα, είναι αυτή. Ποια αυτή, ρε, η Αλίκη. Αυτή, ρε, παιδί μου, κλείς την πόρτα. Πω πω, το μάτι σου γυαλίζει. Λέει, γιατί έπαθες. Κάτσε κοντά, μίλα σιγά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Οι τύχοι έχουν αυτιά, μπορεί να έχουν βάλει κοριούς. Ποιος θα έχει βάλει κοριούς. Αυτοί με τον τρελογιατρό πάνε να με τρελάνουν, μακέ. Γιατί. Το γιατί δεν το ξέρω, κάνω έρευνες. Αλλά ότι θα με τρελάνουν και ότι είναι στημένο είναι απολύτως βέβαιο. Ωραία, και με ποιο τρόπο πάνε να σε τρελάνουν. Ο τρελογιατρός. Ναι. Λέει ότι εγώ έχω αποθυμένο να γίνω γυναίκα. Εσύ. Εγώ.
Γελάς. Έτσι γέλασα κι εγώ στην αρχή, αλλά επιμένουν. Είναι στημένη δουλειά, Μάκη. Αυτός λέει, άκου τώρα, λέει ότι πήγαινα με όλες αυτές τις γκόμενες που πήγαινα, λέει, να αποδείξω τον εαυτό μου ότι είμαι άντρας. Δεν αποκλείεται. Τι δεν αποκλείεται, ρε Μάκη. Εγώ, ρε Μάκη, πήγαινα με όσες πήγαινα, γιατί μ' αρέσανε, Μάκη. Μ' άρεσε το δερματάκι του, οι φωνίτσες, τα στιθάκια του, τα μπουτάκια του. Όλα τους μ' αρέσανε, καταλαβαίνεις. Ναι, μήπως ήθελες να τα έχεις αυτά. Τι να έχω, ρε Μάκη, στιθάκια και μπουτάκια να έχω. Ξέρω εγώ, για να σ' αρέσει τόσο πολύ, μπορεί να θέλεις να τα έχεις ο ίδιος. Είσαι στο κόλπο. Εγώ είσαι όχι. Στο κόλπο. Όχι, 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 όχι. Όχι, απλώς κάτι σκέφτομαι τώρα. Με το στρατό που μου έλεγες ότι είχες ένα φίλο εκεί, το Μιχάλη, τον Καράφλα, θυμάσαι. Και τι έλεγα. Ότι είναι πολύ ωραίο αγόρι. Τι λες, ρε Μάκη. Έλεγα εγώ για τον Καράφλα ότι είναι ωραίο αγόρι, έλεγα τη λέξη. Είπα τη λέξη αγόρι εγώ. Όχι μόνο τη λέξη αγόρι. Είπες πολύ ωραίο αγόρι, έτσι με ένα θαυμασμό. Για τον Καράφλα. Ναι. Λες, το έχει. Τι έπαθες, αγόρι μου. Τι να πάθω, ρε Μάκη. Μια στο εκατομμύριο σκέφτεσαι να έχει δίκιο ο τρελογιατρός, τώρα καταλαβαίνεις. Όχι. Δεν του εξηγήσω, ρε Μάκη. Πρέπει να με βοηθήσει. Πρέπει να με βοηθήσει να μην εκδηλωθεί. Ανδρέα, συγκρατήσου. Να μην εκδηλωθεί. Ανδρέα, Μάκη μου, Μάκη μου. Ανδρέα, όχι σφιξίματα. Δεν σε σφίγγω, δεν σε σφίγγω. Εσύ με σφίγγεις. Δεν σε σφίγγω. Εγώ φιλικό ήταν, φιλικό. Δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρω. Φιλικό. Ανδρέα. Φιλικό.